είσαι ένα από τα πρόσωπα που νομίζω ότι μπαίνοντας μέσα σε ένα reality και σε ένα παιχνίδι, επειδή ξεδίπλωσες πολλές πτυχές του εαυτού σου, νομίζω ότι σε αγαπήσαμε ακόμη πιο πολύ όλοι μας. Ήταν η πρώτη πρόταση που δέχτηκες από reality? Όχι, ήταν η δεύτερη πρόταση. Και το προηγούμενο ήταν πάρα πολύ αξιόλογο. Όμως δεν μου ταιριάζε τόσο πολύ στο χαρακτήρα μου. Ήταν αυτό που κάνουν οι μίσεις. Με τον Τριαντάφυλλο. Βλέπω ότι κάνατε παρέα και μετά από το παιχνίδι πηγαίνετε για φαγητά. Τι να κάνεις τώρα, και μέσα όταν μου έκανε μαμουνιές. Εντάξει, στα κιού έλεγα και Τριαντάφυλλος είναι, το Τριανταφυλλάκι τσιμπάει, εντάξει, μια χαρά, δηλαδή δεν τον παρεξηγήσει. Κάποιες φορές με ενόχλησε και εμένα. Ξαφνικά, ενώ εγώ είχα στο πίσω μέρος μυαλού μου ότι σαν καλλιτέχνης προς καλλιτέχνη δεν υπάρχει λόγος να τον ψηφίσω, επειδή και αυτός είναι αδύναμος και δεν τον ψήφισα. Όμως με ψήφισε αυτός με τη μία. Κάποια στιγμή μετά με κατηγόρησε για κλοπή λαδιού, ελαιόλαδο, ενώ ήταν λιπαντικό λάδι κινητήρα, το οποίο το φάγαν και τρέχαν πιο γρήγορα. Είναι λογικό να μου κάνεις ερωτήσεις για το reality, το survivor, ενώ ξέρεις, η ιδιότητά μου ως τραγουδιστής είναι αυτή που με κάνει να είμαι εδώ και να. Γιατί έχουμε απόψε το λαϊβάκι μας. Δεν σου κρύβω ότι και πολλοί κόσμος στον δρόμο που με βλέπει λέει: α, ο Καλλίδης από το survivor, ας πούμε. Του λέω: ρε παιδιά, έχω 15 τραγούδια. Τα ξέρουμε τραγούδια σου, αλλά σε βλέπαμε survivor και σε αγαπήσαμε έτσι. Η μουσική, βάλε στο τέρμα. Τον Αλέξη τον παπά στον Bachelor, πώς τον κρίνεις, πώς τον βλέπεις? Ο Αλέξης είναι επαγγελματίας ηθοποιός, το ξέρετε, δεν το μαθαίνετε από μένα. Έχει παίξει πάρα πολλούς ρόλους. Όμως εκεί δεν ξέρω το σενάριο αν το δίνουν ή αν το πλάθει ο ίδιος. Σίγουρα είναι πάρα πολύ καλός και στο Survivor έπλαθε σενάρια. Ανάλογα με το τι γινόταν στην καλύβα, πήγαινε έτοιμος στο συμβούλιο και ήξερε πριν μπει μέσα τι θα πει. Δεν το βρίσκω αθέμητο. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στη γυναίκα σου? Το τελευταίο μου. Σαν τρελός, θέλω τα φιλιά σου, σαν τρελός. Όλη μέρα είμαι διάρκος, κολλημένος με σένα. Ανανέωσε τη σχέση σας αυτός ο καιρός που έλειψες για λίγο από το σπίτι? Η σχέση μας ήταν πάντα θερμή. Τα πάντα, φίλη, γυναίκα, μαμά. Και σίγουρα μετά το Survivor εκτίμησα περισσότερο μερικά πράγματα. Όπως ας πούμε το Φακόρζο το κάνει καλύτερα από μένα. Πες μου λίγο, τα παιδάκια σου, τα τρία έχουν πάρει το ταλέντο σου? Η μισέα είναι καλή φωνή. Θα μπορούσες να τη δεις στην πίστα ή να σου πει μπαμπά, θέλω να πάω κι εγώ σε ένα reality X Factor. Ο γονιός το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μεταδώσει τις εμπειρίες του στο παιδί και να μην του βάζει φρένα στα θέλω του. Πάνω θα μπορούσαμε να σε δούμε σε μια καρέκλα κριτή X Factor? Θα μπορούσα και θα είχα και άποψη, γιατί θα κρατάμε το δικό μου τρόπο, το οποίο δεν θα ήταν μόνο φωνητικό, θα ήταν και ένα άστρο που λέγεται άστρο και ταλέντο, το οποίο είναι ένφυτο στον κόσμο, στους καλλιτέχνες, και αυτό γίνεται μόνο αν γυρίσεις την καρέκλα και δεις το άστρο του άλλου. Τι είχε στο χαρακτήρα το Πάνος που σε κέρδισε και τον ερωτεύτηκες παράφορα? Μαρία μου, σε παρακαλώ, εντάξει, ας μην τα πούμε όλα. Ήτανε πάρα πολύ ειλικρινής και είχε τρομερό χιούμορ. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο και νομίζω ότι είστε και μία πάρα πολύ ωραία τηλεοπτική πρόταση μαζί του Ετάκη. Εγώ θα το πω. Δεχόμαστε προτάσεις, εδώ είμαστε. Είμαι πολύ καλή συμμαγειρική. Θα το έκανες, θα το κάνατε, παιδιά? Δεν ξέρω, εντάξει, δεν το ξέρω.